μέσα στο χρόνο να είστε όλοι. 8 λεπτά είναι. Δεν είναι η κυρία Αντωνοπούλου. Επίσης 8 λεπτά αναπληρώτρια υπουργός εργασίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τα τελευταία 6 χρόνια της κρίσης, όπως γνωρίζετε και όπως έχει βιώσει η κοινωνία μας, έχουμε υποστεί μια πρωτοφανή καταστροφή και αποεπένδυση στη χώρα μας. Τα μέτρα που πήραν οι προηγούμενες κυβερνήσεις εξαφάνισαν το 25% της οικονομίας μας και οδήγησαν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας στην ανεργία. Παρά τις τρομακτικές δυσκολίες μπροστά μας, η κοινωνία ανέθεσε σε εμάς τη διακυβέρνηση της χώρας, με στόχο να επαναφέρουμε στην ελληνική κοινωνία και οικονομία μία νέα κανονικότητα. Θα έρθει η ώρα να κριθούμε, όπως κρίθηκαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Προς το παρόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η επαναφορά της κανονικότητας είναι σαφές ότι απαιτεί την επανεκκίνηση της οικονομίας. Όσο όλοι μαζί στην κυβέρνηση εργαζόμαστε για τη δημιουργία αυτών των συνθήκων που θα ανοίξουν μόνιμες θέσεις εργασίας, δική μου ευθύνη είναι η υποστήριξη όσο των δυνατών περισσότερων ανέργων. Με τους περιορισμένους φόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Απέναντι στους εκατοντάδες χιλιάδες άνεργους συμπολίτες μας, αλλά και απέναντι σε εσάς, τους βουλευτές που τους εκπροσωπείτε, ο Πρωθυπουργός μου έκανε ξανά την τιμή να μου αναθέσει αυτό το δύσκολο ρόλο της υποστήριξης των ανέργων και να είμαι υπόλογη σε εσάς. Η σοβαρότητα του θέματος στην προηγούμενη περίοδο δεν μας επέτρεψε να πανηγυρίζουμε τις μικρές αλλά σταθερές επιτυχίες και τα βήματα που έχουμε κάνει προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να πω και να απαντήσω σε παραπληροφόρηση που είχαμε και σήμερα ότι δεν λιμνάζουν χρήματα του ΕΣΠΑ. Έχουμε ήδη εγγράψει 950 εκατομμύρια, όχι 700 εκατομμύρια. Έχουμε ήδη προγραμματίσει την ένταξη 100.000 ανέργων ήδη, άλλες 100.000 μέσα στους επόμενους 6 μήνες και από το Μάρτιο μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου άλλους 150. Δεν ξέρω από πού 150.000. Δεν ξέρω από πού παίρνετε αυτή την πληροφόρηση κάποιοι βουλευτές οι οποίοι αναφέρθηκαν σε αυτό. Επίσης θέλω να πω ότι οι καθυστερήσεις που έχουν υπάρξει ήταν ο αναγκαίος χρόνος για να μπορέσουμε να ξαναπρογραμματίσουμε και να διορθώσουμε τα λάθη που υπήρχαν στο παρελθόν. Και πάλι δεν έχουμε αποδειθεί σε καταγγελίες. Αλλά γνωρίζουν οι υπεύθυνοι, αυτοί που τα είχαν εγκρίνει στο παρελθόν, τι ακριβώς συνέβαινε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα τώρα να σας πω επιγραμματικά τους πυλώνες στους οποίους θα κατευθυνθούμε από εδώ και στο εξής όσο αφορά τον προγραμματισμό μας στην υποστήριξη των ανέργων. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την ενάσχυση της ανεργίας συνδέοντας σταθερά και συνέχεια τις πολιτικές απασχόλησης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτσι ώστε τα προγράμματα, όποια και όποτε χρειάζονται προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικής αναβάθμισης, να συνδέονται με τις πραγματικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. Η αντιμετώπιση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, όπως οι μακροχρόνιοι άνεργοι, γυναίκες, άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα, είναι προτεραιότητά μας. Η αντιμετώπιση των νέων
και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, τα οποία έχουν προοπτική και συνάδουν με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, έτσι ακριβώς όπως περιέγραψε μόλις πριν ο κύριος Σταθάκης. Και πάνω σε αυτό τον προγραμματισμό είναι που έχουμε ήδη εντάξει την εξειδίκευση της επόμενης γενιάς προγραμμάτων που είναι για 100.000 ανέργους. Αναφέρθηκα σε αυτό πριν. Επίσης θέλω να πω ότι έχει δημιουργηθεί στην ευρύτερη αγορά και στο χώρο μία αίσθηση ότι η κυβέρνησή μας δεν είναι υπέρ της κατάρτισης. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όπου και όποτε χρειάζεται, μέσα από συγκεκριμένα περιγράμματα κατάρτισης και με πιστοποίηση των προσόντων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι άνεργοι, θα προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως δεν είναι η μοναδική κατεύθυνση. Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας που χρειάζονται μία άλλη αναπτυξιακή κατεύθυνση με δράσεις απασχόλησης, βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά ακόμα πιο σημαντικό, με υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας των νέων. Επίσης, σχεδιάζουμε ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων επιστημόνων που αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό για να κρατήσουμε την αφρόκραμα του εργατικού δυναμικού στη χώρα μας. Σε ό,τι αφορά τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας, πέρα από την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιμων κοινωνικών πόρων σήμερα, έχουμε ξεκινήσει και έχουμε ήδη κάποιες επιτυχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο την διεύρυνση αυτών των πόρων. Αναφέρθηκε πριν ένας από τους ομιλητές στον κύριο, δεν το είπε με το όνομά του, στον κύριο Πάντογον από την Ιταλία, ο οποίος έχει προτείνει και έχει καταθέσει αυτή την πρόταση για τη δημιουργία ενός ταμείου για την ανεργία. Εμείς ξεκινήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση από την πρώτη μέρα που είχαμε αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας τον Ιανουάριο του 2015. Επίσης, τώρα συζητιέται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η δημιουργία ειδικών προγραμμάτων για τους μακροχρόνια ανέργους. Αυτό το υποστηρίξαμε και το προτείναμε ένθερμα και στη Ρήγα και στο Λουξεμβούργο, όπου το Υπουργείο Εργασίας συμμετείχε, και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία επιτυχία. Εδώ βλέπουμε ένα 38 παράδειγμα του ότι η Ευρώπη μπορεί, σας άκουσα, η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει, η Ευρώπη μπορεί να καταλάβει τις ειδικές συνθήκες που έχουν χώρες, ορισμένες χώρες, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν μικρή ανεργία, αλλά έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ολοκληρώνω με το ότι θα είμαι στην διάθεσή σας για να κάνω τακτική ενημέρωση στην πρόοδο που θα έχουμε στο Υπουργείο Εργασίας και σε μία άλλη συνάντηση να μπορέσω να σας αναπτύξω τις δράσεις μας για την κοινωνική οικονομία που, όπως ξέρετε, είναι οριζόντια δραστηριότητα, οριζόντιος προγραμματισμός, πάρα πολύ σημαντικός για αυτή την κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αντωνοπούλου.